Καλώς ήλθατε στην ετήσια εκδήλωση της Βυζαντινής Δημοτικής Χοροδίας «Η Δομέστικη της Δράμας», που τελείται επ' ευκαιρία του ερχομού των ημερών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα και που φέτος αφιερώνεται στον κορυφαίο πρωτοψάλτη, χωράρχη και μελοποιό και μουσικοδιδάσκαλο, κύριο Εμμανουήλ Χατζημάρκο. Ελληνική Δημοκρατία, Δεκποτά, Δήμου Δράμας, Δημοτικό Δίο Δράμας, Βυζαντινή Δημοτική Χοροδία, Δομέστικη της Δράμας. Τιμή Σένεκε στο κορυφαίο πρωτοψάλτη, χωράρχη, μελοποιό και μουσικοδιδάσκαλο, κύριο Εμμανουήλ Χατζημάρκο, για την πολύχρονη προσφορά του στην διάσωση και διάδοση της πατρώας εθνικής μουσικής μας. Δράμα, 28 Μαρτίου, 5η Κυριακή των Νηστιών, ο Δήμαρχος Δράμας, Τωμάς Μαργαρίτης, οι χωράρχες Πέτρος και Γρηγόρης Παπά Εμμανουήλ. Σπανιότατο μιλώ, παρά το ότι τελείωσα σαν γυμνασιάρχηστη την εκπαιδευτική μου εργασία. Ίσως γιατί δεν έχω τόσο μεγάλη ευχέρεια λόγου. Εγώ τα λέω ψαλτά αυτά που θέλω να πω και σούζουν περισσότερα καμιά φορά, γι' αυτό υπάρχουν και απογορεύσεις σεβασμιότητα. Όπως ζείτε, και νιώθετε εσείς περισσότερο και από μένα πιθανώς ότι ζούμε σε μια εποχή φουρτουνιασμένη πλέον από ιδέες και πράξεις αντιφατικές που συνταράζουν την ψυχή μας και τη γεμίζουν πότε με φρίκη και πότε με αυτοθαυμασμό. Ο ολοπρόσωλος πολιτισμός μας δυστυχώς μας καταδίκασε να ζούμε σε μια κοινωνία ανάλγητη, κοινωνία ακοινώνητη κατά το λεχθέν υπό ενός φίλου καλού και σπουδαίου μελετητού, του Μητσοπούλου, με τον οποίο είχα την τύχη να βραβευθώ στο Δήμο Γαστούνης, θυμάμαι, μαζί με τον Μανώλη τον Γνέζο και τον Μουτσόπουλο, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ιατρικής. Ζούμε λοιπόν σε αυτή την ανάλογη κοινωνία και αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε να σταθούμε όρθιοι, να μην πέσουμε, να μην χαθούμε. Λοιπόν, σας πληροφορώ, όταν οι κοινωνίες μας οι οργανωμένες έχουν παιδιά σαν τον Γρηγόρη και τον Πέτρο, δεν πεθαίνουν ποτέ. Σε πείσμα των κάθε λογής αρνητών της ιστορίας του ελληνικού εγένους. Και βεβαίως αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι γόνοι ενός αρίστου κατά τα άλλα κληρικού, με ήθος κληρικού, έχουν δώσει το παν για τη μουσική μας παράδοση. Είναι δε γνωστή πλέον στον περιορισμένο χώρο της Ελλάδας μας, αλλά σε όλη σχεδόν την σωστή τοποθετημένη οικουμένη. Σωστά τοποθετημένη οικουμένη. Γιατί τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων συγκεκριμένα στο σπίτι μου ενδέχθη την επίσκεψη ενός καθηγητού της γενετικής Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ, ο οποίος μαζί με την παρέα του μου έκανε μια επίσκεψη στο σπίτι, γιατί με έχουν σύμβουλο εκεί στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, και είδε ένα νέο της ηλικίας των νεαρών, κατά τη μεγαλύτερη βέβαια, να ασχολείται με τη μουσική την Βυζαντινή με πάθος και με αγάπη και για την Ελλάδα και για την Ορθοδοξία μας, η οποία είδατε πως πολεμείται, και να μην λέμε λόγια παχιά,
ο Θεός να τους φωτίσει και αυτούς που είναι από τη μια αγιά του Αιγαίου, να μην είναι βλακίες, όπως είπε ο καθηγητής. Βέβαια δικαιολογείται γιατί είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Είμαι λιγάκι ομός στις εκφράσεις μου, γι' αυτό αποφεύγω να μιλήσω. Εν πάση όμως περιπτώσει, πιστεύω ότι όταν έχετε τέτοια παιδιά, μη φοβήστε. Δεν υπάρχει κανείς φόβος. Διότι και δυο τέτοια παιδιά μπορούν να δώσουν εκείνο που χρειάζεται κάθε πόλη της Ελλάδος. Τι δηλαδή, τη μουσική μας παράδοση σωστή, τη μουσική μας παράδοση όπως είναι γραμμένη, τη γλώσσα την ελληνική όπως μιλιέται, στα ιερά αναλόγια, όπως ακούσατε και δεν χρειάζεται μεγάλη μόρφωση. Τον φόνο σου βλέπω, Σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμο και αχωρή, είναι εσύ έρθον, να μπριώνουν. Την στολή φωτοδότα και σώσανε. Δύο πράγματα, τα οποία καταλαβαίνει και η γιαγιά μου ακόμα. Έχω γιαγιά ακόμη, υπάρχει ακόμα. Είμαστε σκληρό τα μάρια που λέει, κατάλαβα. Λοιπόν, επί την ευκαιρία θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους σας, γιατί δείχνει το επίπεδο του πολιτισμού σας, η αγάπη που δείχνετε στα παιδιά αυτά, στους ολοκληρωμένους καλλιτέχνες, στους εξαίσιους καθηγητές, αλλά κυρίως στους πιστούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ πολύ.